Είμαι ο Γκρίγκ Τζιάρτ Καρδιά σα και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Με βλέπετε εδώ πέρα έτοιμο με το μπουφανάκι μου, με τα πάντα. Γιατί αυτό το πήρα για το ποδήλατο, η αλήθεια είναι. Σήμερα θα ανοίξουμε το συγκεκριμένο. Είναι αυτό το κουτί που βλέπετε, το οποίο μέσα περιέχει ακόμη ένα mount για την κάμερα, την GoPro. Θα μπει μαζί με τα άλλα δύο mount τα οποία έχω. Το συγκεκριμένο και τα έχω επίση εδώ πέρα ανοιχτά. Είναι το Gambi Flexible Mount. Αυτό είναι ένα adapter στον οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε την κάμερα και τον οποίο μπορούμε να τον εφαρμόσουμε τον adapter οπουδήποτε. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε να το ανοίξουμε γιατί ήρθε η ώρα να χρησιμοποιηθεί. Τον έχω μία εβδομάδα που έχει έρθει και είναι μέσα στο κουτί, αλλά σήμερα θα τοποθετηθεί στο ποδήλατο. Αυτό λοιπόν το κουτί με κάποιον τρόπο πρέπει να ανοίγει. Ωραία. Και πάμε τώρα να το δούμε. Το συγκεκριμένο βγαίνει μόνο σε ένα χρώμα, δεν βγαίνει σε άλλα. Έλα. Άρα αυτό το έχουμε μόνο σε μαύρο. Το κουτί δεν έχει κάτι άλλο μέσα πέρα από την απόδειξη και την βάση. Η βάση λοιπόν είναι σε αυτήν εδώ πέρα την σακούλα. Αυτό έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το κουτί και από πίσω μας λέει κάτι άλλο. Η βασική διαφορά της συγκεκριμένης της βάσης είναι ότι δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο μπαίνει επάνω στο ποδήλατο. Έχει σιδεράκια τα οποία τα περνάς από εκεί που θέλεις και τα δένεις από πίσω και ασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο. Αυτά βέβαια όλα θα τα δούμε στην πράξη. Εγώ αυτή τη στιγμή απλά θα σας ανοίξω το κουτί και τη συσκευασία και αμέσως μετά θα πάρω την κάμερα μαζί, θα με ακολουθήσετε κι εσείς και θα πάμε να το περάσουμε απευθείας επάνω στο ποδήλατο για να μπορέσουμε να σετάρουμε απευθείας και την κάμερα την GoPro. Την κάμερα την GoPro. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό δεν ανοίγει από κάπου. Αρχικά εδώ πέρα μέσα από ό,τι βλέπω πρέπει να έχουμε το Gambi Flexible Mount, ok. Δύο pairs of Knight Easy Gear Tie Rubber Twist Ties. Τα Tie Rubber Twist Ties είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, θα σας τα δείξω. Ένα Vertical Mounting Buckle που είναι αυτό στο οποίο μπαίνει πάνω η κάμερα. Και το Thumb Screw. Ωραία, είναι η βίδα με την οποία βιδώνουμε την κάμερα για να μπορέσουμε να την κρατήσουμε εκεί. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ. Αυτό από μέσα είναι όπως το βλέπετε και τραβώντας το είναι έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τι μας δείχνει. Μας δείχνει οδηγίες συναρμολόγησης ή τοποθέτησης ή εγκατάστασης της βάσης. Λοιπόν, έχει εγγύηση η οποία δεν λέει για πόσο διάστημα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Δείτε το πώς είναι εδώ πέρα. Έχουμε την βίδα, σας το δείχνω από εδώ. Έχουμε την βίδα, βέβαια βίδα ίσως θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και αυτήν που είχε μέσα η κάμερα στη δική της συσκευασία, πιθανότητα να κάνει και εκείνη. Έχουμε αυτά εδώ, τέλεια, τη βάση. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε και πάμε να βγάλουμε αυτά. Λοιπόν, η βάση είναι αυτή εδώ. Αυτά είναι τα συρματάκια που εγώ σας είπα έτσι και έχουμε και δύο ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που πάθουν κάτι τα συγκεκριμένα, έχουμε και αυτά εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ μαλακά σαν συρματάκια. Αν τα δείτε βέβαια ανοίγουν. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να τα δέσουμε γύρω από κορμό, γύρω από κάγκελα, γύρω από μέταλλα, γιατί αυτό είναι πλαστικό, άρα πιάνει παντού. Το δένουμε με αυτόν τον τρόπο και αυτά τα μπλέκουμε μεταξύ τους. Αλλά ούτως ή άλλως αυτά θα σας τα δείξω όταν θα πάμε να το βάλουμε απευθείας στο ποδήλατο. Το συγκεκριμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το πλαστικό πρέπει να το σηκώσω. Λοιπόν, έρχεται αυτό. Εσείς που τα έχετε χρησιμοποιήσει, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε καλύτερα από μένα. Μπαίνει αυτό εδώ. Ας βάλω το κινητό στο θόρυβο. Και μπαίνει με αυτόν τον τρόπο. Και έρχεται μετά η κάμερα και κουμπώνει εδώ.
Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω παραγγείλει και μία επέκταση για τα συγκεκριμένα, γιατί την κάμερα θέλω όταν βγαίνω έξω να τη χρησιμοποιώ με την βάση, με μία προστατευτική θήκη που έχω πάρει για την συγκεκριμένη. Άρα έχω πάρει μία επέκταση λάμδα ή J, νομίζω J λέγεται, ούτως ώστε να μπορεί η κάμερα να στέκεται πιο εύκολα, αν και υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα και με αυτό εδώ να στέκεται. Θα το δούμε. Η κάμερα λοιπόν στέκεται με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, μια λεπτομέρεια είναι ότι το συγκεκριμένο σαν βάση μπορούμε να το γυρίσουμε κατά 90 μοίρες και να κλειδώνει. Άρα μπορούμε την κάμερα, δείτε το καλύτερα έτσι, να την έχουμε με κάποιον τρόπο αυτό γυρίζει, ναι, να την έχουμε έτσι. Να τη γυρίσουμε πάλι έτσι ή να την ξαναγυρίσουμε έτσι. Αυτή ήταν και η αρχική της θέση όταν την τοποθέτησα. Αυτά εδώ πέρα, σύμφωνα με την GoPro, λέει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αντικαταστήσουμε. Τώρα βέβαια, πώς προκύπτει αυτό και πώς συμβαίνει δεν ξέρω γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Είναι όντως πάρα πολύ εύκολο να τα αντικαταστήσουμε. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ πέρα. Γι' αυτό πρέπει να τα ψάχνεις όλα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα. Το οποίο το παίρνεις, το γυρίζεις με κάποιον μαγικό τρόπο και αν το δείτε, αυτά πλέον είναι εκτεθειμένα. Εδώ πέρα που συνδέονται είναι εκτεθειμένα. Άρα τα βγάζεις, έχεις τα καινούρια, βάζεις τα καινούρια, τα τοποθετείς και αφού τα τοποθετήσεις, έρχεσαι, ξαναγυρνάς την βάση κατά 90 μοίρες για να μπορέσει αυτό και καλά να το κρατήσει, αλλά δεν θα βγουν ούτως ή άλλως και είναι έτοιμο. Πριν πάμε να εφαρμόσουμε τη βάση της συγκεκριμένη της κάμερας στο ποδήλατο, εγώ έχω φέρει εδώ πέρα την θήκη την οποία χρησιμοποιώ για να προστατεύω όσο γίνεται την GoPro. Αυτό θα το δοκιμάσουμε αυτή τη στιγμή για να δούμε κατά πόσο έκανα λάθος ή ήμουν σωστός που αγόρασα την επέκταση TJ που σας έλεγα, γιατί συνήθως όταν πάω να χρησιμοποιήσω μια τέτοια βάση, επειδή έχω τη θήκη, η κάμερα κάθεται λίγο πιο κάτω και θα σας το δείξω. Άρα λοιπόν, ανοίγουμε την θήκη τη συγκεκριμένη. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα ενιαίο κομμάτι που απλά έχει ένα καπάκι από πίσω το οποίο ανοίγω clean. Βάζουμε την κάμερα μέσα, κουμπώνουμε και παίρνουμε τώρα αυτό να το περάσουμε επάνω εδώ πέρα στη βάση. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν υπήρχε λόγος που αγόρασα την επέκταση TJ. Εντάξει, δεν πειράζει. 7 ευρώ χαμένα. Γιατί κάπου τόσο έκανε. Άρα λοιπόν έρχομαι τώρα εγώ εδώ, το βιδώνω και θα σας το δείξω ακριβώς πώς κάθεται. Λοιπόν, εδώ είναι το τέρμα πίσω. Αυτό εδώ είναι ακριβώς όπως κάθεται η κάμερα με τη βάση. Εμένα έτσι με ενδιαφέρει να καθόταν σε κάθε περίπτωση. Απλά συνήθως αυτό που αντιμετωπίζω με αυτήν εδώ πέρα τη θήκη είναι ότι επειδή είναι λίγο πιο χοντρή, δίνει όγκο στην κάμερα, κάθεται λίγο πιο κάτω και κάθεται έτσι ή ίσως λίγο πιο ψηλά τύπου εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν το δείτε, η κάμερα κοιτάζει προς τα κάτω, δεν κοιτάζει ευθεία όπως θα έπρεπε να κοιτάζει εδώ. Με αποτέλεσμα, αν θέλω να καταγράψω μια διαδρομή που κάνω με το ποδήλατο, να καταγράφω απλά το δρόμο. Αυτό λοιπόν είναι και με την θήκη, άρα λοιπόν εγώ τα αποσυναρμολογώ. Αυτό ήταν το πολύ γρήγορο unboxing και πάμε να το βάλουμε επάνω στο ποδήλατο, να το κρατήσουμε για να δούμε πώς κρατιέται, πώς στέκεται και να καταγράψουμε και ένα πολύ μικρό footage για να μπορέσουμε να το δούμε. Με την GoPro λοιπόν αναχείρας, κατευθύνομαι ήδη προς το ποδήλατο για να μπορέσω να συνδέσω τη βάση, γιατί δεν πιστεύω να νομίζετε ότι θα το ξεχνούσα, τη βάση που σας είχα πει ότι αγόρασα για την GoPro. Οπότε λοιπόν πάμε να τη στήσουμε, να το δέσουμε, να δούμε ακριβώς πώς κάθεται για να τα τεστάρουμε όλα. Όπως λοιπόν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έχω ήδη το ποδήλατο, έχω και την βάση την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό απλά για να σας το δείξω, θα το βάλω στο ποδήλατο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Εγώ θέλω να το βάλω εδώ πέρα, γιατί όταν βάζω την κάμερα σε αυτό εδώ πέρα το ύψος, συνήθως από τη βάση που έχει, απλά πέφτει προς τα κάτω και καταλήγω απλά να τραβάω το έδαφος. Ενώ εγώ θέλω να το βάλω αυτό εδώ, ούτως ώστε να μπορεί να στέκεται καλύτερα, πιο σωστά, για να μπορέσω να τραβάω πιο καλά βίντεο σύμφωνα με το πώς εγώ θέλω, για να μου κάθονται καλύτερα.
Πάμε λοιπόν να το περάσουμε. Όπως έχουμε πει λοιπόν, τα συγκεκριμένα τα δύο μπορούμε να τα ανοίξουμε όπως θέλουμε και να πάρουμε να τα δέσουμε και να τα βιδώσουμε και να τα γυρίσουμε. Άρα λοιπόν έρχομαι τώρα εγώ, αυτό μπορεί να γυρίσει προς οποιαδήποτε πλευρά θέλω. Οπότε έρχομαι, το παίρνω, το σφίγγω εδώ από επάνω για να μπορέσει να κρατηθεί, το γυρίζω, το σφίγγω επίσης και εδώ από κάτω, επίσης για να μπορέσει να κρατηθεί. Αυτά επειδή είναι σειρματάκια, σαφώς μπορούμε να τα γυρίσουμε προς οποιαδήποτε πλευρά θέλουμε για να μπορούν να κρατιούνται. Αυτό εγώ θα το γυρίσω από εδώ για να μην μπλεχτεί και με τα φρένα ή με οτιδήποτε. Το σφίγγω αρκετά καλά και όσο χρειάζεται για να μπορέσει να είναι σταθερό. Ναι, και πάμε λίγο τώρα να σας το δείξω, γιατί το βλέπετε είναι εδώ. Άρα λοιπόν είναι σε αυτό το ύψος, είναι ακριβώς όπως εγώ το θέλω και μπορούμε και να το γυρίσουμε. Αυτό λοιπόν εδώ που βλέπετε είναι το περασμένο. Τα έχω σφίξει, δείτε λίγο εδώ πώς είναι ακριβώς. Να έρθω από εδώ για να το πιάνει καλύτερα ο ήλιος. Εδώ, δείτε το αυτό. Τα έχω γυρίσει έτσι. Τα έχω περιπλέξει ή πλέξει, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς πρέπει να το πούμε αυτό. Το συγκεκριμένο έχει γίνει και από τις δύο πλευρές, γιατί αν το δείτε έχει γίνει και από εδώ το ίδιο. Τα έχω σφίξει από την άλλη πλευρά, γιατί από εδώ έχω ένα παγούρι κανονικά. Αυτό εδώ επίσης, όπως μπορείτε να δείτε, γυρίζει έτσι. Μπορούμε να το γυρίσουμε προς οποιαδήποτε πλευρά θέλουμε. Άρα λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή θα πάρω την GoPro, να τη βάλω επάνω στη βάση, στο ποδήλατο, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πώς κάθεται. Σας έχω ζαλίσει, πιθανότητα ναι. Για να μπορέσω να δω ακριβώς πώς κάθεται και πώς στέκεται κατά την καταγραφή. Εγώ, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έχω ήδη σεταρεί την κάμερα, την έχω δέσει, την έχω βάλει πάνω στο ποδήλατο ακριβώς όπως θέλω. Σας το έχω γυρίσει και στο πλάι για να μπορείτε να το βλέπετε καλύτερα. Την έχω σετάρει ακριβώς στην κλίση που εγώ θέλω να είναι, για να μπορεί να πιάνει το πλαίσιο, το κάδρο που εγώ θέλω. Οπότε λοιπόν, τη συγκεκριμένη θα χρειαστεί απλά να τη δοκιμάσω, να δω ακριβώς πώς καταγράφει τις εικόνες, να δω πόσο καλά απορροφάει τους κραδασμούς και η συγκεκριμένη βάση μαζί με τη βοήθεια του μηχανισμού που έχει η κάμερα. Όσον αφορά τώρα τη βάση τη συγκεκριμένη, ξαναλέω και τα βλέπω και μέσα από το κινητό για να τα θυμάμαι, τα υβραχίονες οι οποίοι δένουν γύρω από το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έχουν την τεχνολογία Nighty Easy Gear Tie. Και αυτό επίσης είναι rubber twist ties. Τέλος πάντων, αυτά μπορούμε να τα δέσουμε σε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, να τα δέσουμε σε αντικείμενα τα οποία μπορεί να μην έχουν κάποια συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή σε κάποιον κορμό δέντρου, σε κάποιο σωλήνα, στο ποδήλατο όπως βλέπετε, παντού, για να μπορούμε να κρατάμε την GoPro και να τη χρησιμοποιούμε όπως εμείς θέλουμε. Έχουμε τη βάση η οποία επίσης μπορεί να περιστρέφεται σε 4 θέσεις ανά 90 μοίρες, άρα να μπορέσουμε να έχουμε εμείς την γωνία και την κλίση που επιθυμούμε για να μπορούμε να κάνουμε χρήση της κάμερας. Και από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο στη συσκευασία μέσα έρχεται μαζί με δύο βραχίονες οι οποίοι είναι ανταλλακτικά, άρα δηλαδή έχουμε τους αρχικούς συν δύο ακόμα, σε περίπτωση που αυτοί χαλάσουν, σπάσουν ή οτιδήποτε, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνους. Πάρα πολύ εύκολα στην αντικατάσταση, πάρα πολύ βολικό και σύμφωνα με αυτό που εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, είναι και πάρα πολύ εύκολο και στην αρμολόγηση ή τέλος πάντων στην τοποθέτηση του βραχίωνα εκεί πέρα που θέλουμε να τον έχουμε. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο στο να ρυθμίσουμε και την κάμερα για να μπορεί να κρατάει και να πιάνει την εικόνα που εμείς θέλουμε. Αλλά όλα θα τα δούμε και στην πράξη επίσης, γιατί φυσικά αυτό το ποδήλατο με την κάμερα θα πάει και βόλτα. Για να μην καθυστερούμε ωστόσο, ήρθε η ώρα να φύγουμε για τη βόλτα μας.
Και κλείνω μέσα από την κάμερα της GoPro, η οποία αυτή τη στιγμή είναι τοποθετημένη πάνω στο ποδήλατο. Βλέπετε, κρατάω το ποδήλατο για να μπορεί να στέκεται η κάμερα καλύτερα. Αυτά από εμένα. Αυτά από τη βάση στήριξης της GoPro, την οποία αγόρασα από την επίσημη σελίδα της GoPro. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς, να προσέχετε και τους γύρω σας. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!